Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, ειλικρινά εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπως σημερινή, αξίζουν να γίνουν γνωστές σε όλους τους πυροσβέστες, σε όλους τους δασικούς υπαλλήλους, σε όλο τον ελληνικό λαό, γιατί αναδεικνύουν μια πραγματική διέξοδο προς όφελός τους. Αναδεικνύουν καταρχήν τα προβλήματα που υπάρχουν και δείχνουν τη λύση στα προβλήματα αυτά, για να επιτευχθεί τι, η αποτελεσματική προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος, των υποδομών της πατρίδας μας. Πριν από 10 μέρες τελείωσε μια αντιπυρική περίοδος με έναν από τους πιο καταστροφικούς απολογισμούς των τελευταίων δεκαετιών. Το 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων, χορτολιβαδικών εκτάσεων, καλλιεργειών, αλλά και ζωικού κεφαλαίου, επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τη γύμνια αυτού του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την πρόληψη από τις πυρκαγιές, αλλά και σχετικά με την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης και στο πεδίο της καταστολής των πυρκαγιών, της κατάσβεσης δηλαδή. Εμείς οι πυροσβέστες που έχουμε βιώσει και συνεχίζουμε να βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια από πρώτο χέρι τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τους σεισμούς, τις καταστροφές, είμαστε αλληλέγγυοι μόνος τους πληγέντες από τις καταστροφές αυτές. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους, στηρίζουμε όλες τις διεκδικήσεις τους για να σταθούν στα πόδια τους και για να καταφέρουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη και πρέπει να ικανοποιήσει άμεσα, εδώ και τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, τα αιτήματά τους, τα δίκαια αιτήματά τους. Φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά και στις φετινές πυρκαγιές ήρθαμε αντιμέτωποι και με τα διαχρονικά αποτελέσματα της ανυπαρξίας από όλες τις κυβερνήσεις ενός πραγματικού σχεδίου για την προστασία των δασών, των πόλεων, του λαού και της περιουσίας του από τις πυρκαγιές αυτές. Από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα που δοκιμάστηκε ο λαός από τις πυρκαγιές, ίδια είναι τα προβλήματα. Παρόμοια. Δάση εγκαταλειμμένα, χωρίς να διαχειρίζονται, χωρίς σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό βέβαια που θα έχει το κύριο βάρος στην πρόληψη, που η πρόληψη αυτή θα έπρεπε να εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες υποδομές. Ένα δίκτυο αντιπυρικής προστασίας, υδατοδεξαμενές, πυροσβεστική κρονή μέσα στα δάση και αντιπυρικές ζώνες όπου προβλέπουν οι σχετικές μελέτες. Δάση στα οποία εμείς οι πυροσβέστες δεν γνωρίζουμε τις ειδικές συνθήκες βλάστησης και ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουν. Και όταν μας θέλουν να σβήσουμε τις πυρκαγιές, αντιμετωπίζουμε και άλλα προβλήματα πρόσθετα από δασικούς δρόμους που δεν έχουν καθαριστεί γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Βλέπουμε τεράστιες οικιστικές περιοχές στη χώρα μας να ξεφυτρώνουν μέσα στα δάση, χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη, καμία πρόβλεψη, κανένα σχέδιο ρημοτομικό, κανένα πολεοδομικό σχέδιο. Σε όλες τις περιοχές της χώρας μας δεν υπάρχουν ούτε υποδομές για μια ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνση και διαφυγή των πολιτών σε περιπτώσεις μεγάλων δασικών πυρκαγιών, αλλά και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι διέξοδοι, οι δίωδοι, οι διαβάσεις, προκειμένου να μπορούν να διαφύγουν οι συμπολίτες μας άμεσα και με ασφάλεια. Με όλα αυτά λοιπόν έχει να αναμετρηθεί ο πυροσβέστης, ο μάχημος πυροσβέστης, καθώς και με τις ελλείψεις που υπάρχουν στην υπηρεσία του. Στο πυροσβεστικό σώμα που έχει πάνω από 4.000 κενές θέσεις και τα τελευταία χρόνια αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο με τη διάθεση 1.000 και πλέον πυροσβεστών στα ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια και σε πυροσβεστικά κλιμάκια εθνικών οδών. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν σε σύγχρονο λειτουργικό εξοπλισμό μέσα και υποδομές. Για τους λόγους αυτούς, κατά την αντιπυρική περίοδο, ο πυροσβέστης είναι κατάκοπος. Με 30 και 40 ώρες, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν, με 30 και 40 ώρες συνεχούς εξατλητικής εργασίας, χωρίς ξεκούραση, με αναστολή ρεπό, με αναστολή αδειών, με απλήρωτη υπερεργασία, με μετακινήσεις να σβήνει φωτιές από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη και πολλές φορές χωρίς καμία ουσιαστική μέρημνα ούτε ακόμη για να φάει και για να πιει νερό, όταν θα πάρει ανάσα 5-10 λεπτά από ένα μικρό διάλειμμα στην πυρκαγιά. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, και από αυτό το βήμα να καταγγείλω τη βάρβαρη επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση με ΜΑΤ, αύρες και χημικά απέναντι στη μαζική συγκέντρωσή μας την περασμένη Παρασκευή, τραυματίζοντας μάλιστα έναν συνάδελφό μας
και ένα φωτορεπόρτερ. Τα αιτήματα που είχαμε σε αυτή τη διαδήλωση για προσλήψεις, μονιμοποίηση των εποχικών και των πενταετών συναδέλφων, ένταξη του επαγγέλματος στα βαρέα επικίνδυνα και ανθυγινά και κατάργηση του νόμου 4662 της ψευτοαναδιοργάνωσης του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας είναι δίκαια αιτήματα και πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Όσα αντιμετωπίζει ο μάχημος πυροσβέστης, στον οποίο διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν φορτώσει όλο το βάρος πάνω του για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, από το 1998 και μετά, οπότε και έγινε ο αντιεπιστημονικός διαχωρισμός της πρόληψης από τη δασοπυρόσβεση, δηλαδή τι έγινε, ανατέθηκε στο πυροσβεστικό σώμα η καταστολή των δασικών πυρκαγιών και μάλιστα χωρίς να καλυφθούν τα μεγάλα κενά και οι ελλείψεις του και παράλληλα απαξιώθηκε πλήρως η δασική υπηρεσία εξαιτίας των συνεχόμενων μειώσεων της κρατικής χρηματοδότησής της, αλλά απαξιώθηκαν και όλες οι υπηρεσίες των Δήμων και των περιφερειών της πολιτικής προστασίας που θα έπρεπε και αυτές να συνηθέρουν αποτελεσματικά στην πρόληψη των πυρκαγιών. Το συγκεκριμένο μοντέλο, παρόλο ότι είναι ολότελα αποτυχημένο, και αυτό το επιβεβαιώνουν δυστυχώς τραγωδίες που έχουμε ζήσει στην πατρίδα μας, συνεχίζει όμως να διατηρείται και να διευρύνεται διαχρονικά με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Είναι άμεση η ανάγκη αλλαγή του μοντέλου της αντιπυρικής προστασίας των δασών. Για να δημιουργηθεί ένα ασφαλές δίκτυο πρόληψης και πυροπροστασίας που θα διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, των υποδομών και του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας, απαιτείται όμως να ενισχυθούν άμεσα το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία, η πολιτική προστασία σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό και υποδομές. Απαιτείται να μονιμοποιηθούν όλοι οι πενταετείς και εποχικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοί μας και να προσληφθεί το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό που απαιτείται. Εμείς δεν θέλουμε έναν κρατικό μηχανισμό εχθρικό απέναντι στις ανάγκες του λαού, που αποδεικνύεται γυμνός μηχανισμός όταν πρέπει να προστατεύσει το λαό από φυσικές καταστροφές. Αποδεικνύεται φτωχός μηχανισμός όταν πρέπει να αποζημιώσει το λαό για τις καταστροφές που υπέστη. Αλλά αντίθετα, αποδεικνύεται πάρα πολύ ικανός και σύγχρονος αποτελεσματικός μηχανισμός όταν είναι να αφαιρέσει εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, όταν είναι να επιβάλλει φοροαφέμαξη, όταν είναι να επιβάλλει βία και καταστολή. Η πολιτική προστασία θα πρέπει να μπορεί να βοηθήσει το λαό με όλες τις διευρυμένες ανάγκες του που υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια του έτους και αφορούν, εκτός από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, διασώσεις, παροχές βοήθειας κατά τη διάρκεια πλημμυρών, σεισμών και άλλων καταστροφών. Μόνο έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να ξαναζήσουν μεγάλες καταστροφές, θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να θρηνήσουμε θύματα και δεν θα υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε υποδομές, σε περιουσίες και στο φυσικό μας πλούτο, γιατί οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και άλλες έκτακτες καταστάσεις θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με αποτελεσματικότητα. Έτσι και εμείς οι πυροσβέστες θα μπορέσουμε να κάνουμε με ασφάλεια και με επάρκεια τη δουλειά μας και να διασφαλίσουμε την προστασία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του λαού. Συμπερασματικά, φίλες και φίλοι, και από όλα αυτά που ανάφερα, καταδεικνύεται ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, αρκεί να βαδίσει στο δρόμο της ανατροπής. Ευχαριστώ.